στιγμή που θα ασκήσουμε αυτή τη γραμμική τριβή και μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 20 λεπτά και μισή ώρα ή και παραπάνω. Η Αθανασία κατά καιρούς εμφάνιζε στο στήθος της χαραγμένα σημάδια, χαραγμένα μηνύματα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό είναι εφικτό ή αν χρειάζεται και η δική της επέμβαση για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι εφικτό να γίνει από μόνο του. Πρέπει το δέρμα να υποστεί κάποια τριβή. Η Αθανασία του Εγάλεο, αν είχε ακολουθήσει κάποια θεραπευτική αγωγή και αν έπαιρνε κάποια προτινόμενα φάρμακα, υπήρχε περίπτωση να μην μπορούσε πια να εκμεταλλεύεται τον κόσμο χαράζοντας η ίδια αυτά τα σημάδια στο στήθος της? Βεβαίως, αν υποβάλλεται σε κάποια θεραπευτική αγωγή θα ήταν ηπιότερο το φαινόμενο ή θα είχε και εξαλειφθεί. Και βεβαίως δεν θα μπορούσε να το χρησιμοποιεί και να το εκμεταλλεύεται. Είναι αυτά σημεία από το θεό, για να πιστέψει ο άνθρωπος. Δηλαδή, πέστε μου τι έχετε δει εσείς και πιστέψτε. Τα γράμματα, αγαπά τα αλλήλους, μη μισεί τον αμαρτωλό παρά την αμαρτία, φράσεις του Ευαγγελίου, τα οποία έχουν εξηγηθεί από σοβαρούς γιατρούς και έχει αποδειχτεί ότι είναι η αλήθεια. Ναι. Τα είδατε με τα μάτια σας? Βεβαίως. Σε ποιο σημείο του σώματός της? Στο επάνω μέρος. Στο επάνω μέρος. Αγαπά τα αλλήλους, Μήτρε Θεού, Ιησούς Χριστός, με σταυρό. Τα πάντα. Με το ζήτημα των γραμμάτων ήμουν 12 χρονών κοπέλα. Εμείς ζήγαμε σε μία ερημιά, σε ένα δάσος που δεν ξέραμε πώς είναι οι άνθρωποι. Για την εποχή εκείνη, είμαι 50 χρονών, την εποχή εκείνη δεν υπάρχαν τουρίστες. Ένας της οπάλης εδώ και ένας στα 10 χιλιόμετρα. Και ήμουν να πάω στο βουνό. Και εκεί μάζευα χόρτα και φύλαγα τα πρόβατά μου. Εκεί που ήμουν ασκημένη και έβγαζα χόρτα, σηκώνω το κεφάλι μου απάνω, γίνεται μια λάμψη δυνατή και βλέπω, αλλά δεν ήξερα την Παναγία, μια γυναίκα. Όπου ήταν θαμελή ρούχα, πολύ όμορφη, και μου λέει, είδα εδώ κυρά μου. Πιο πέρα ήταν σοπάνης περίπου 30 ετών, 27 χρονών. Και μου λέει, ποιον μιλάς, και μου βλαστημάει. Και μόνο με βλαστήμησε, χάθηκε. Από εκεί και έρχεται την Παναγία, δεν την είδα όπως την είδα τώρα. Την είδα κάθε ύπνο μου. Στον ύπνο μου την είδα. Και ό,τι με κατεύθυνε στον ύπνο μου, τα πάντα όλα με κατευθύνει στον ύπνο μου. Και όταν είπα, Θεέ μου, δεν θα με πιστέψει ο κόσμος. Και μου είπε, θα σου κάνω σημάδια να πιστέψουν. Και μου χτυπά έτσι το χέρι, ως τη δω. Και αισθάνθηκα μια ζέστη να με καίει το στήθος μου. Το 1948. Και την ώρα αυτή διατάζουνε οι αρχές και εξούσεις. 12 γιατροί και με εξετάσανε. Τα γράμματα τα κοιτάξαν τόσο, γιατί είχε βγει ο Σταυρός και ένα πι στην αρχή. Αφού τα εξετάσανε όλα και είδανε ότι δεν υπάρχει ανθρώπινο χέρι, παρά είναι το ίδιο μου το αίμα μέσα. Ισθάνομαι τη ζέστη, σας προδοποιώ και σας λέω, βγαίνουνε γράμματα. Όταν μου βγαίνουνε γράμματα, αμέσως ανοίγω το στήθος μου, στο άλλο μέρος εδώ πάνω, βλέπετε ότι δεν φαίνεται τίποτα. Μετά από μισή ώρα, επειδή το έχουν μετρήσει οι γιατροί, σε μισή ώρα καθαρίζουν τα γράμματα.